Εδώ είμαστε Κρήτη Ορατρής για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, την τελευταία μας ενότητα. Και κοντά μας σήμερα ο Μάνος Βαϊδάκης να μας ενημερώσει για όλες τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας και του Σαββατοκύριακου φυσικά. Μάνο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με την δεύτερη εθνική κατηγορία, με τον Κισαμικό, ο οποίος την Τετάρτη πέτυχε μια σημαντικότητα νίκη επί του Πανσεραϊκού σε ξαναπολίσει παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική. Η ομάδα του Σπίλμπαξ Βάνο επικράτησε με 2-0 και σαφώς η νίκη αυτή έφερε πολύ μεγάλη ικανοποίηση στο στρατόπεδο της χανιωτικής ομάδας, καθώς παραμένει αυτή αήτη στην δεύτερη εθνική, αν και πρωτοεμφανιζόμενη σε αυτήν, μετά από 7 αγώνες. Έχει πλέον 2 νίκες, 5 ισοπαλίες και είναι αρκετά ψηλά στον πίνακα. Και βεβαίως, ακόμα πιο ενθαρρυντικό το μήνυμα ήταν από τη στιγμή που η νίκη συνδυάστηκε και με πολύ καλή εμφάνιση. Ας θυμηθούμε στο επόμενο βίντεο τι έγινε την Τετάρτη το απόγευμα στο ΔΑΚ Γάλλου και πόσο ο Κισαμικός πέτυχε αυτή τη νίκη επί του Πανσεραϊκού με 2-0, την ίδια στιγμή που βεβαίως η ομάδα του Μπαξεβάνου ετοιμάζεται για ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι την ερχόμενη Δευτέρα στο Αίγιο κόντρα στον Πανεγιάλιο. Λοιπόν, εδώ σε αυτή την φάση ο Κισαμικός κατάφερε να ανοίξει το σκορ, να προηγηθεί με 1-0 απέναντι στον Πανσεραϊκό, ο οποίος ήρθε εδώ πέρα να διεκδικήσει αποτέλεσμα. Ο Κισαμικός, ο οποίος προερχόταν από εντός έδρας ισοπαλία 2-2 με την Λάρισα. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος απείλησε με τον Φουρτάδο στο πρώτο ημίχρονο για την ισοφάριση με αυτή την κεφαλιά, η οποία όμως έφυγε έξω. Μεγαλύτερη ευκαιρία των φιλοξενούμενων σημειώθηκε λίγο πριν το φινάλι του πρώτου μέρους, αλλά ο Λαζαρίδης ήταν εκεί για να σταματήσει την επιθετική πρωτοβουλία των λιονταριών. Ο Κισαμικός, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο αναζήτησε το γκολ, εδώ έχει μια πολύ καλή προσπάθεια με τον Λότα, πριν μάλλον βγει το ημίχρονο, έχει μια πολύ καλή ευκαιρία για να κάνει το 2-0 με τον Αριστίδη Λότα, δεν κατάφερε όμως να νικήσει τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Το ίδιο συνέβη πάλι με τον Λότα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Ο Πανσεραϊκός θέλησε να βγει στην επίθεση διεκδικώντας τις πιθανότητες του για την ισοφάριση. Αυτή όμως δεν ήρθε ποτέ. Αντιθέτως, σε αυτή την φάση ένας εξαιρετικός συνδυασμός με τον Λότα να δίνει με τον Τακουνάκη στον Ηλία Βατή, τον Κύπριο επιθετικό, ο οποίος απέναντι από τον πορτιέρο του Πανσεραϊκού δεν δυσκολεύτηκε για να απλασάρει και να γράψει έτσι το τελικό 2-0. Το δεύτερο γκολ του Κισαμικού, ο οποίος ουσιαστικά στο υπόλοιπο του παιχνιδιού κατάφερε να το διαχειριστεί σωστά και να κρατήσει την νίκη, ενώ μάλιστα στο φινάλε είχε την ευκαιρία να πετύχει και τρίτο γκολ με τον Μάντζη, χωρίς πάντως να το καταφέρει. Αυτές ήταν οι μοναδικές πρωτοβουλίες επιθετικές του Πανσεραϊκού μετά το δεύτερο γκολ του Κισαμικού, και εδώ είναι μεγάλη ευκαιρία για το 3-0 που όμως δεν έγινε ποτέ. Λοιπόν, αυτά από τον Κισαμικό, ο οποίος επαναλαμβάνω την Δευτέρα έχει παιχνίδι στο Αίγιο κόντρα στον Πανεγιάλιο, που είναι σε δύσκολη βαθμολογική θέση, ενώ την ίδια μέρα παιχνίδι και μάλιστα δύσκολο και πάρα πολύ σημαντικό έχει και ο Αθλητικός Όμιλος Χρονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα την Κέρκυρα εκτός έδρας. Η Κέρκυρα, η οποία την Τετάρτη, επίσης σε ξαναβολής μάτς, γνώρισε την ήττα από την Παναχαϊκή με 1-0. Πάμε τώρα και να κλείσουμε με το μπάσκετ, να δούμε πώς προετοιμάζεται η ομάδα του Κίδωνα εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο το Sporting για την 6η αγωνιστική της 3ης εθνικής κατηγορίας. Η αισιοδοξία είναι διάχυτη στο στρατόπεδο της κανονικής ομάδας, η οποία προέρχεται από 4 συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, έχει μόλις μία νίκη στην πρεμιέρα και θέλει κόντρα στο ιστορικό Sporting να διπλασιάσει επιτυχίες του. Μετά από 4 διαδοχικές ήττες που έχουν κάπως πληγώσει την αυτοποίθηση της ομάδας χωρίς όμως να φέρουν απογοήτευση, ο Κίδωνας υποδέχτηκε Κυριακή το απόγευμα στο Κλαδισσό το ιστορικό Sporting για την 6η αγωνιστική της 3ης εθνικής κατηγορίας του μπάσκετ. Ο Κίδωνας με την νίκη της πρεμιέρας δεν έχει καταφέρει να ντουμπλάρει τις επιτυχίες του, κάτι που θα προσπαθήσει να κάνει κόντρα στην ομάδα των Πατησίων, οπότε θα κυνηγήσει παράλληλα και το πρώτο εντός έδρας ροσφύλλο αγώνα. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα κάνουμε την πρώτη μας νίκη στο γήπεδό μας, και το βασικό που
που έχουμε, που θέλουμε μάλλον, είναι να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, γιατί πιστεύω ότι τον έχουμε δυσαρεστήσει. Και θέλω να κάνω και μια δήλωση ως προς την ομάδα και τον κόσμο, ότι ο κόσμος πρέπει να έχει λίγο υπομονή, γιατί πέρυσι κάναμε πρωταθλητισμό και είχε μάθει μόνο νίκες. Και φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ο στόχος μας είναι παραμονή, δεν είναι κάτι άλλο. Οπότε θα κάνουμε λίγες νίκες φέτος, αλλά πρέπει να μας στηρίζει. Και θα τον στηρίξουμε κι εμείς, είναι σίγουρο αυτό. Ο Κίδωνας με ρεκόρ 1-4 βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση του πίνακα μαζί με ακόμα δύο ομάδες. Ενώ ο Sporting μετράει μία νίκη παραπάνω, έχοντας εκμεταλλευτεί στο έπακρο την έδρα του. Αντίθετα, εκτός Παντεσίων, η ομάδα του Στέλιου Κλίμη μετράει τρεις ήττες σε τέσσερα παιχνίδια. Από Κάθμο, Τρίτωνα και Άρη Πετρούπολης. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, θα κάνουμε μια μεγάλη νίκη και για τη συνέχεια θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Πολύ καλύτεροι. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα εδώ με το Sporting, να πάρουμε τη νίκη. Και αν μπορεί να συνδυαστεί και με μια καλή εμφάνιση, θα είναι το τέλειο. Χρειαζόμαστε τον κόσμο στο πλευρό μας. Ξέρουμε ότι τα δύο προηγούμενα εντός δεν ήμασταν τόσο καλοί, ούτε η εμφάνισή μας, ούτε στο αποτέλεσμα, εφόσον δεν ήρθε η νίκη. Αλλά θέλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή από το παιχνίδι της Κυριακής με το Sporting, που είναι σημαντικό και βαθμολογικά και για την ψυχολογία μας. Το ενθαρρυντικό για τη χανητική ομάδα ενόψη Sporting είναι ότι το κλίμα στάξης των παιχτών είναι βελτιωμένο μετά την ανταγωνιστική εμφάνιση απέναντι στον Παναξιακό εκτός έδρας την προηγούμενη αγωνιστική, που θα αποτελέσει και οδηγό για την νίκη κόντρα στην ομάδα των Παντεσίων. Κάναμε μια εμφάνιση την οποία δουλέψαμε πάρα πολύ μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Βέβαια δεν κερδίσαμε το παιχνίδι, αλλά οι εντυπώσεις που αφήσαμε νομίζω είναι θετικές. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κατά γράμμα όλο όσο μας είπε ο προπονητής μας. Σίγουρα κάναμε πολλά λάθη και χάσαμε το παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί μέχρι και 5 λεπτάκια πριν τελειώσει το παιχνίδι. Θεωρώ ότι πήγαμε αρκετά καλά. Έχουμε συνέχεια. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας. Και με το Sporting νομίζω ότι αν είμαστε έτοιμοι, θα κάνουμε μια νίκη όπου τη χρειαζόμαστε και ψυχολογικά και για εμάς τους ίδιους, αλλά και για τον κόσμο που έρχεται και μας υποστηρίζει. Η καλή εμφάνιση μας έχει ανεβάσει. Πιστεύω με το παιχνίδι, με το Sporting, θέλουμε να κάνουμε σίγουρα μια νίκη, έτσι ώστε να είναι για εμάς, θα είναι σίγουρα πολύ καλή για την ψυχολογία και για τον κόσμο που έρχεται και μας στηρίζει στο γήπεδο, και θα θέλαμε και αυτήν την εβδομάδα να είναι στο γήπεδο, στο πλευρό μας. Και χαιρόμαστε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι δίπλα μας. Επίσης, θετικό στοιχείο για τον Κώστα Δράκα είναι ότι αυτή τη φορά δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και έχει άπαντε στην διάθεσή του για το μάτς που έχει τζάμπολ στις 5 το απόγευμα της Κυριακής. Έχει περίπου 2 εβδομάδες που δουλεύουμε όλοι μαζί χωρίς τραυματισμούς. Με εξαίρεση τον Νίκο μόνο, που το Βλαχάκι, που είχε λίγο μία ίωση και τώρα ένα προβληματάκι στο πόδι, αλλά δεν είναι ανησυχητικά. Αλλά ως επιτοπλίστων είμαστε σε καλύτερο δρόμο από ότι στα προηγούμενα μάτς. Και πιστεύω ότι είναι καλό το timing για να κάνουμε την πρώτη μας νίκη. Θα δώσουμε ψυχή και σώμα και πιστεύω ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε. Λίγο πριν σας αφήσουμε και για σήμερα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον αυριανό καιρό, να δούμε αν θα συνεχιστεί η ηλιοφάνεια και αύριο Σάββατο. Για να δούμε λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, θα υπάρχουν ωστόσο κάποιες νεφώσεις σε Χανιά και Ρέθυμνο. Η θερμοκρασία όμως διατηρείται στα ίδια επίπεδα, από 21 έως και 23 βαθμούς Κελσίου, και οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά. Αύριο Σάββατο 14 Νοεμβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στα Χανιά όμως το πρωί θα έχουμε κάποιες περιορισμένες νεφώσεις, η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου, περιορισμένη ορατότητα και το μεσημέρι, με τον υδράργυρο όμως στους 21 βαθμούς. Το βράδυ θα πέσει στους 26. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 1 με 2 μποφόρ. Ανάλογες οι καιρικές συνθήκες και στο Ρέθυμνο, η θερμοκρασία από 13 έως 21 βαθμούς. Η ένταση των ανέμων δεν θα ξεπερνά τα 2 μποφόρ. Ακόμα καλύτερος θα είναι ο καιρός στην Ανατολική Κρήτη. Στο Ηράκλειο, ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς 1 με 2 μποφόρ. Ίδιος ο καιρός και στον Άγιο Νικόλαο, με τη θερμοκρασία εδώ να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν επίσης ασθενείς. Για να δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν αύριο. Περιοχές του νησιού. Στην Κίσαμο από 16 έως 22 βαθμούς αύριο υδράργυρο, στην Παλαιόχωρα από 15 έως 23, στα Σφακιά από 17 έως 23, στις Μοίρες από 11 έως 22, στο Γάζι από 13 έως 22, στα Φαλάσσαρνα από 16 έως 22 βαθμούς, στη Σιτή από 17 έως 21, στην Ιερά Πέτρα από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
Αυτά και με τα νέα για τον καιρό. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 3. Μείνετε στην τηλεόραση Κίδων. Σε λίγο κοντά σας η Άννα Παπακωνσταντίνου με την εκπομπή Dolce Vita. Από εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.